Λοιπόν, δίπλα μου είναι η νέα Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η κυρία Μέρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδους. Κυρία Παπαμιλτιάδους, μια πολύ όμορφη προσπάθεια σήμερα, φιλανθρωπικός ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πείτε ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε, την κυβέρνηση ή την ομάδα του Λούι. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Εμείς ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στηρίζουμε γενικά οποιοδήποτε ευγενή σκοπό. Άρα σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει. Σημασία έχει η ενέργεια συγκεκριμένη, η οποία είναι αξιέπαινη. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ και τους εμπνευστές και τους διοργανωτές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι. Εύχομαι βέβαια να δούμε ένα καλό αγώνα. Αλλά καλή επιτυχία στο να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για αυτόν τον πραγματικά ιερό σκοπό. Ο ρόλος του ΚΟΑ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι η αρχή του αθλητισμού, ο ημικρατικός οργανισμός που διέπει τη λειτουργία του Κυπριακού αθλητισμού. Πέστε μας λίγο για το ρόλο που έχει ο ΚΟΑ στην προώθηση τέτοιων ενεργειών, αλλά και στην ενίσχυση προσπαθειών όπως αυτή. Ο ρόλος του ΚΟΑ είναι σίγουρα δεν στοχεύει μόνο στον αγωνιστικό αθλητισμό. Μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για τον ΚΟΑ είναι και η προώθηση τόσο του κοινωνικού αθλητισμού αλλά και του μαζικού αθλητισμού. Επίσης και μέσω του θεσμού του πρέσβη, του ευαγωνίζεστε, αντιλαμβάνεστε ότι ο ΚΟΑ δίνει πολύ μεγάλη σημασία και στο φιλανθρωπικό κομμάτι, τόσο το αθλητικό όσο και το γενικότερο. Και γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ.